Ωστόσο, άλλη μια ειδική αναφορά σε συγκεκριμένη συναλλαγή της εταιρείας συζύγου μου με την Οβάρτης. Πρόκειται για την κατάθεση πάλι του ίδιου μάρτυρα με την κωδική ονομασία Κατερίνα Κελέση της 1ης Δεκεμβρίου 2017 και της 5ης Ιανουαρίου 2018. Σύμφωνα με την κατάθεση αυτή, η εταιρεία της συζύγου μου διοργάνωσε το τελικό event του Harvard Project στα τέλη του 2013 στο Μέγαρο Μουσικής, που μέσω αυτού δήθεν δωροδοκήθηκαν μεταξύ άλλων εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο μάρτυρας αυτός λοιπόν καταθέτει ότι μέσω της αμοιβής που έλαβε η εταιρεία της συζύγου μου ξεπλήθηκε μέρος του χρήματος από τη δωροδοκία. Για να δούμε όμως τα περιστατικά. Η τελική εκδήλωση για το Harvard Project οργανώθηκε πράγματι από την εταιρεία της συζύγου μου, όχι στο τέλος του 2013, που λέει ο μάρτυρας, αλλά στις 21 Τρίτου 2014. Όχι στο Μέγαρο Μουσικής, που λέει ο μάρτυρας, αλλά στο ξενοδοχείο King George και τελούσε υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τιμολογήθηκε, ακούστε το αυτό, από τη Manwork 20.875 ευρώ. Τα κόστη τρίτων ήταν 18.449,24. Συνεπώς, απέμεινε υπέρ της Manwork μεικτό κέρδος 2.400 ευρώ. Το ποσό λοιπόν αυτό, το 2.400 ευρώ, κατά τον προστατευόμενο μάρτυρα, χρησιμοποιήθηκε για να ξεπληθεί μέρος των εκατομμυρίων με τα οποία δωροδοκήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ο Άδωνης Γεωργιάδης και εγώ. Ιδού λοιπόν, προσέξτε, διότι αυτά σε λίγο θα ανέβουν σε παραστάσεις στο Δελφινάριο. Ιδού λοιπόν, προφανώς, το συκοφαντικό της κατηγορίας κατά τη συζύγου μου και της εταιρείας της που αναδεικνύεται Βλακώδης. Που όμως για να καταδειχθεί ως Βλακώδης από τον καταρχάς εσχρό, συκοφαντικό και πολλαπλώς επικίνδυνο χαρακτήρα της μαρτυρίας του προστατευόμενου μάρτυρα ή του υποβολέα του, ήταν ανάγκη να έρθω σήμερα εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων. Και να ζητήσω συγγνώμη από τη σύζυγό μου για όσα εσχρά και συκοφαντικά υπομένει όλα αυτά τα χρόνια επειδή είναι παντρεμένη μαζί μου. Είναι, φαίνεται, μέρος της μοίρας των συζύγων και των οικογενειών, των δημοσίων προσώπων στη χώρα αυτή. Να λιδωρούνται, να συκοφαντούνται, να διαπομπεύονται, ακόμα και να απειλούνται, προκειμένου να πληγεί ο σύζυγος. Τη ζητώ συγγνώμη και τη ζητώ να κάνει υπομονή. Θα μου επιτρέψετε.